he give to Hearthstone, that he get draws κλεισί. Φοβάμαι πως στους τελευταίους ομιλητές έχουν προσθέσει πολύ λίγα, τουλάχιστον όσον αφορά το ακαδημαϊκό και πολιτικό σκέλος. Θα προσυπέγραφα κάθε λέξη της κυρίας της καθηγητρίας της κυρίας Κρόλι, στην τοποθέτησή της τουλάχιστον έτσι, επιστημονικά. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζω εγώ προσωπικά αυτή τη στιγμή είναι ότι διχοτομούμε ανάμεσα σε δύο ταυτότητες. Εκείνη του ακτιβιστή και εκείνη του περιοδητή, τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή συμμετέχω σε μια διεπανεπιστημιακή ας πούμε, έρευνα, η οποία περιλαμβάνει και το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμια στην Ιταλία και το Ντάραμ, η οποία προσπαθεί να μελετήσει την κατάσταση στη ζωή των προσφύγων ως μια μεθοριακή κατάσταση, μια μετάβαση. Πιστεύω όμως ότι αυτό που έχω να προσθέσω είναι πιο πολύ από το κομμάτι, από την οπτική του ακτιβιστή. Θα ήθελα να σας μεταφέρω τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Λέσβο και κυρίως τι φοβόμαστε ως ακτιβιστές και όχι μόνο στη Λέσβο, σε όλο το δίκτυο εθελοντών και ακτιβιστών με το οποίο διατηρούμε επαφές. Φέτος τον Ιούλιο, έχουμε υποδεχθεί πολλούς βουλευτές, ευρωβουλευτές στην Λέσβο. Είχε έρθει κάποιος από μια σκανδιναβική χώρα, δεν έχει σημασία πια. Και μας είχε επισκεφθεί σε μια αποθήκη 60 τετραγωνικών, την οποία είχαμε μετατρέψει σε ξενώνα, για να δει τι κάνουμε εκεί. Το εξηγήσαμε, τέλος πάντων, ότι τότε λίγο το πολύ είχε φτάσει η μέρα που αναγκαζόμασταν να φιλοξενήσουμε περίπου 1000 άτομα. Και για να εξηγούμε, αυτά τα 1000 άτομα ερχόταν μετά από 45 και πλέον λεπτά, 45 και πλέον χιλιόμετρα πορείας στον καυτό ήλιο με τα παιδιά τους και τα μπαγκάζια τους στον ώμο, σε μια κατάσταση και ιατρικά, ας πούμε, τραγική. Έπρεπε να βρουν κάπου να κοιμηθούν, να γιατρέψουν τις πληγές τους. Αν αναρωτιέστε ποιες πληγές, κάντε την απόσταση και θα δείτε πώς είναι τα πόδια σας μετά. Να βρουν κάποια τροφή, τέλος πάντων, για να συνεχίσουν άλλα 60-45, εξαρτάται που πήγαιναν χιλιόμετρα, προς Μυτιλίνη κυρίως, γιατί μέχρι πρότινος και μέχρι να βγει το νομοσχέδιο περί Ιθαγένειας ήταν ποινικοποιημένη ακόμα και η μεταφορά προσφύγων. Τέλος πάντων, το εξηγούσαμε αυτό το ανθρώπου ότι είμαστε μια ΜΚΟ, δεν ξέρω πώς γνωρίζετε, την φτιάξαμε μαζί με τον Παπαστρατή, ο οποίος μας άφησε. Είμαστε μια ΜΚΟ χωρίς κρατικές και ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις, αποκλειστικά με ό,τι κάνουμε το crowdfunding και με τα κοινωνικά δίκτυα και με τους ανθρώπους που μας ξέρουν. Και του φάνηκε τρομερά έτσι, σημαντικό αυτό που κάναμε. Και όταν έφυγαν οι κάμερες, μου είπε, ας πούμε, ότι λίγοτε πολύ θέλω να σου πω πώς νιώθω για αυτό που κάνετε. Αυτή τη στιγμή μου λέει, η συζήτηση στη χώρα μου είναι αν θα δεχτούμε στα επόμενα 5 χρόνια 10.000 ανθρώπους. Μέχρι το Σεπτέμβρη, από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβρη, υποδεχθήκαμε σε αυτή τη μικρή αποθήκη 17.000 κόσμο. Με ένα budget πάνω από 100.000 ευρώ, το οποίο το μαζέψαμε από το πουθενά, οι οποίοι έφαγαν, βρήκαν ιατρική περίθαλψη, κάπου να κοιμηθούν και μάλιστα αναλάβαμε ακόμα και το κόστος της μεταφοράς τους, γιατί στο τέλος καταφέραμε και πήραμε μέσα μια προφορική διαβεβαίωση ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε λεωφορεία. Είμαστε στο προσφυγικό, από τότε που είχαμε πρόβλημα με τους Κούρδους, έχουμε ζήσει στην Μυτιλίνη αυτό που λέγεται παγανή, το οποίο ξεχνιέται, που φαίνεται. Έχει αναφερθεί από τους προηγούμενους ομιλητές, η Ελλάδα δεν είναι καινούργια στο να έχει ένα πληθυσμό προσφύγων και μεταναστών κλειδωμένο σε ένα μέρος. Το έσχος της Παγανής είχε προκαλέσει ένα τεράστιο σάλλο. Ήμασταν από τότε εκεί, λοιπόν. Με τα λόγου γνώσεως, σας λέω πως όσο ακούσα ήταν η Ευρώπη τότε, είναι και σήμερα. Πιστεύω ότι, εντάξει, να μην βγάζουμε και την κυβέρνηση απ' έξω, την εκάστοτε κυβέρνηση, έτσι, πως η Ευρώπη θα το ονομάσω αυτό σαν σύνολο, αυτή τη στιγμή είναι ακόμα ακούσα στην υποδοχή. Και όταν λέμε ακούσα, δεν υπάρχει κάποιος κρατικός συντονιστής από τη στιγμή που βγει ο άνθρωπος στα παράλια μέχρι που θα πάει να καταγραφεί, και δεν σας λέω για μετά, που να λέει εγώ είμαι η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ. Έχει ανατεθεί αυτό το έργο σε ΜΚΟ, έχει ανατεθεί αυτό το έργο σε εθελοντές, οι οποίοι σας λέω ξανά με παρησία
Φέτος αμφιβάλλουν αυτά τα βγάλουν πέρα. Τουλάχιστον εμείς οι ντόπιοι εθελοντές, οι οποίοι δεν έχουμε τα budget για τους τέλος πάντων τους τεράστιους μισθούς και είμαστε εθελοντές, υποτίθεται έχουμε μια παράλληλη normal ζωή, φοβόμαστε πάρα πολύ για το τι θα γίνει. Δεν φοβόμαστε τόσο τους αριθμούς. Ξέρετε, είχε μέρα που έφτασε και 7.000 κόσμους. Φοβόμαστε τον ψυχισμό όλου του πληθυσμού πλέον. Φοβόμαστε σιγά σιγά τη μεταστροφή της κοινής γνώμης και όσο και αν επερηφανευόμαστε, μιλάω για τη Λέσβο, μιλάω για την Κάλυμνο που γνωρίζω πιο καλά, ότι ο πληθυσμός αντέχει, πραγματικά φοβόμαστε τι θα γίνει σε περίπτωση που έχουμε να ξανακάνουμε με καταστάσεις τύπου Παγανή και φοβόμαστε με λίγα λόγια ότι δεν αντέχει το νησί να μετατραπεί, να το πούμε έτσι, σε ένα hot spot όπως δεν ξέρουμε. Γιατί δεν ξέρει κανείς και ούτε δεν βγαίνει να μας εξηγήσει κανείς, ούτε η Ευρώπη ξεκάθαρα, τι σημαίνει hot spot. Ποια θα είναι, τι δεν είναι, δεν ξέρω. Και ξαφνικά μαθαίνουμε χτες ότι εμπλέκεται το ΝΑΤΟ σε όλο αυτό. Βασικά δεν υπήρχε άλλος δρόμος, έτσι, αυτή η Ευρώπη δεν βρήκε άλλο δρόμο. Η Ευρώπη προφανώς δεν κατάφερε να πετύχει μια νέα πολιτική, ακόμα και μεταξύ των μελών της. Θρέφει τον μιλιταρισμό ως αποδεκτή λύση. Και μάλιστα, αυτό περνάει στον συλλογικό ψυχισμό. Αργότερα, όταν εξαπλωθούμε προς τις κρίσεις, θα περιμένουμε, θα αναμένουμε ως απομηχανήσει Θεό έναν πολεμικό μηχανισμό, έναν στρατιωτικό μηχανισμό να παρέμβει για να ανακουφίσει το ζήτημα. Αυτή ήταν η λύση λοιπόν της Ευρώπης. Φοβάμαι πως θα χρειαστεί σε κάποια στιγμή, εάν η Ευρώπη, τουλάχιστον η άρχουσα ελίτ, να το πούμε έτσι, αυτοί που παίρνουν αποφάσεις, να εμένουν σε αυτά τα πράγματα, ότι θα χρειαστεί να συγκρουστούμε. Το θέμα είναι με τι όρους και πώς γίνεται αυτή η σύγκρουση. Κατά τη γνώμη μου, εντάξει, το να πει κανείς ότι φεύγω από την Ευρώπη ή οτιδήποτε τέτοιο, είναι μια τεράστια υποχώρηση. Γιατί βλέπω, τουλάχιστον προσωπικά, ως εναλλακτική, τι άλλο, την Ευρώπη των εθνικισμών και την Ευρώπη των δύο παγκοσμίων πολέμων και την Ευρώπη του κατακαιρματισμού. Σε κάποια στιγμή όμως, έχουμε την υποχρέωση τόσο να σταθούμε μαζί με τις ευρωπαϊκές φωνές που είναι ακόμα δημοκρατικές, όσο και να συγκρουστούμε με αυτές που μας ορθούν στον εκφασισμό. Ο εκφασισμός είναι κάτι που συμφέρει πολύ ορισμένα κέντρα λήψης αποφάσεων και ορισμένα πολύ καλά συγκεκριμένα συμφέροντα στην Ευρώπη. Δεν είναι δηλαδή, είναι μια ολόκληρη ατζέντα αυτή τη στιγμή το προσφυγικό, σαν βούτυρο στον ψωμί ορισμένων ανθρώπων που έχουν συμφέρον από μια συντηρητική κατακαιρματισμένη Ευρώπη. Θέλετε να δείτε τουλάχιστον θεματολογικά ποιοι είναι αυτοί. Ανατρέξτε στους δύο παγκοσμίους πολέμους. Είναι ήδη, να πούμε. Τέλος πάντων, είναι και τεράστιο πολέμο. Τα νησιά. Τα νησιά δεν μπορούν να κρατήσουν προσφυγικό πληθυσμό για πολύ. Έχουν γεωγραφική ιδιαιτερότητα, ξέρετε, να έχει θάλασσα γύρω-γύρω. Πιστεύουμε δύο πράγματα, εντάξει, κάτι το οποίο ελέγχθηκε προηγουμένως. Δεν υπάρχει βιβλιογραφία αυτή τη στιγμή που να αποδεικνύει, τα 10 τελευταία χρόνια τουλάχιστον, πως φράχτες και στρατικοποιημένα σύνορα έχουν πετύχει. Και αυτό αφορά από τα σύνορα ΙΠΑΜ Μεξικού μέχρι παραδείγματα στην Ασία. Και ο μεγάλος κίνδυνος είναι ο εξής. Ακόμα και αν πετύχουμε να ανακόψουμε τις ροές, έτσι, και με αυτό θα τελειώσω, γιατί πιστεύω ότι έχουν υποθεί εξαιρετικά πράγματα, δεν θα ήθελα να προσθέσω κι άλλα. Ακόμα και αν καταφέρει κανείς να ανακόψει τις προσφυγικές ροές, αναρωτιέμαι πραγματικά, ακόμα και αν κλείσουμε με τους Σύριους, τους Αφγανούς απ' έξω, ας σκεφτούμε καλά με τις τρόπους που έχουμε προτείνει ως λύσεις, βλέπε στρατικοποίηση, με τι κόστος και με τι θα μείνουμε εμείς μέσα στο φρούριο που λέγεται Ευρώπη. Με πίστη στη στρατιωτική δομή, με λειτουργίες ασφάλειας, με μία εκπολιτισμένη επιβολή βίας και στρατιωτικών μεθόδων, η οποία θα γίνει αποδεκτή. Πάει η δημοκρατία λοιπόν της Ευρώπης, πάει η δημοκρατία
των κοινών αποφάσεων και πάει η δημοκρατία που έχει διδαχθεί και η Ευρώπη που έχει διδαχθεί από δύο παγκοσμίους πολέμους. Σε τοπικό επίπεδο πρέπει η κυβέρνηση να αναλάβει τον συντονισμό της εθελοντικής δράσης στα νησιά. Πρέπει να υπάρχουν, ας μιλήσουμε για πρακτικά θέματα, δεν υπάρχει συντονισμός αυτή τη στιγμή στα νησιά. Προσπαθούν να γίνουν κάποια πραγματάκια, όμως είμαστε ήδη αργά. Τον επόμενο μήνα, όλοι αυτό φοβόμαστε, θέλοντες, θα αρχίσει να γίνεται χαμός. Με ΝΑΤΟ ή χωρίς. Γιατί οι φρεγάτες εκεί, τι θα κάνουν, ας πούμε, στις Λέμβους, αν υποθέσουμε ότι η Τουρκία συνεχίζει να στέλνει Λέμβους προς εμάς, θα επιτακούν. Πείτε μου ένα παράδειγμα που υπάρχει εμπλοκή πολεμικού πλοίου με Λέμβο, έτσι, και μάλιστα λένε ότι θα υπάρξει και θα σταματήσουμε τους δουλεύους, τους διακινητές. Να το θέσουμε λοιπόν εμπλοκή πολεμικού πλοίου με διακινητή που να μην έχει νεκρούς. Λοιπόν, ακόμα και αν υποθέσουμε λοιπόν ότι θα γίνει αυτό το πράγμα, πρέπει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση αυτό που πρέπει να κάνει είναι να αποκτήσει σαφή εικόνα του τι συμβαίνει κάθε φορά στα νησιά. Με μικρές τοπικές ομάδες θα μπορούσε και η πατερμοστία να βοηθήσει αυτό. Θα μπορούσαν οι Δήμοι να βοηθήσουν αυτό, οι εθελοντές. Δηλαδή δεν χρειάζεται ένα τεράστιο budget για αυτό το πράγμα. Άνθρωποι που ήδη λαμβάνουν τους μισθούς τους από τα σώματα ασφαλείας. Να υπάρχει ένα συντονιστικό 5-6 ανθρώπων σε κάθε νησί, το οποίο να δίνει μια σαφή εικόνα στο Υπουργείο και μεταξύ τους να υπάρχει ένα συντονισμό. Πιστεύω ακράδαντα ότι αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την προσφυγική κρίση, πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί, από μικρά πρακτικά πράγματα. Το κυριότερο από αυτό είναι ο συντονισμός. Δεύτερον, πρέπει να καταλάβουμε ότι η νησιωτική χώρα δεν αντέχει προσφυγικούς πληθυσμούς. Πρέπει κάπως να μεταφερθούν στην Ήπεθρο και μακροχρόνια η μεταφορά τους, ας ξεκινήσει να επεξεργάζεται η κυβέρνηση αυτό το πράγμα, να μπορεί να ενωθεί με την προσφορά εργασίας. Δεν ήταν πιο έξυπνοι οι Γερμανοί που δεχθήκαν 800.000 άτομα στο έδαφος τους, δεν νομίζω, χωρίς όφελος. Έτσι. Ας αρχίσουν να γίνονται κάτι τέτοιες σκέψεις και ας στρέψουμε το βλέμμα μας, επιτέλους, στην νησιωτική Ελλάδα, η οποία έχει σταθεί πάρα πολύ καλά, αλλά δεν θα αντέξει να αντιμετωπίσει αυτό που αντιμετώπισε πέρυσι την ίδια εποχή. Σας ευχαριστώ.